Έτοιμος δηλώνει για τις ευρωεκλογές της Κυριακής ο Γενικός Έφορος Εκλογών, τονίζοντας πως η εν λόγω εκλογική μάχη έχει αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Σύμφωνα με τον Κύπρο Κυπριανού, έχει καταγραφεί ρεκόρ ψηφοφόρων, ρεκόρ συνδυασμών και ρεκόρ υποψηφίων, ενώ για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου έχουν σχεδόν 82.000 Τουρκοκύπροι. Λόγω της αναμενόμενης ροής ψηφοφόρων από τα κατεχόμενα, έχουν δημιουργηθεί 50 ειδικά εκλογικά κέντρα για τους Τουρκοκύπριους, ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να έχουν απρόσκοπτη είσοδο από τα οδοφράγματα. Στα ειδικά εκλογικά κέντρα που θα ψηφίζουν οι Τουρκοκύπροι έχουμε κάνει ειδικές διευθετήσεις με ενισχυμένα, θέλετε, εκλογικά επιτελεία, παρουσία εκπροσώπων των εφόρων εκλογής και βέβαιως και η μετάβαση και η αποχώρηση θα επιτηρείται από την αστυνομία. Στο μεταξύ, ο έφορος εκλογών σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει χωρίς να προσκομίσει το εκλογικό του βιβλιάριο ή το δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου μέσα στα εκλογικά κέντρα. Το τελικό αποτέλεσμα για τα ποσοστά και τις έδρες των κομμάτων θα είναι έτοιμο στις 8:30 το βράδυ. Ωστόσο, λόγω εντολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ταυτόχρονη ανακοίνωση σε όλα τα κράτη-μέλη, θα ανακοινωθούν στις 12 τα μεσάνυχτα. Εν τω μεταξύ, το πρωί παραδόθηκαν οι κάλπες στους προεδρεύοντες των κέντρων της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας.